Ένα πολύ σημαντικό project που γίνεται σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατείου. Ήταν η ανάδοχος εταιρεία εκεί, έχουν ξεκινήσει τις πρώτες πρόδρομες εργασίες. Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι αφορά ένα σύστημα στο οποίο ο τελικός του στόχος είναι ο Άγιος Ευστράτειος να είναι ένα ενεργειακά αυτόνομο από ηλεκτρισμό και θερμότητα νησί, με άλλα λόγια να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια, την αιωλική, σύγχρονες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και μέσω γεωθερμίας να θερμαίνονται και τόσο τα δημοτικά κτίρια όσο και οι κατοικίες. Αυτή τη στιγμή εκεί γίνονται οι πρόδρομες εργασίες, ενημερωθήκαμε για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αμέσως μετά την τουριστική περίοδο που ανοίγει τώρα θα ξεκινήσουν και τις πρώτες εξκαφές για να μην κάνουν τώρα όχληση στο νησί και στη συνέχεια θα σιγά σιγά γίνονται και παραγγελίες για να έρθουν τα απαραίτητα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Παράλληλα η περιφέρεια στο πλαίσιο σαν υποέργο του προγράμματος ΑΕΣΤΡΑΤΙΣ Πράσινο Νησί έχει προκηρύξει τη δημοπρασία για την ενεργειακή αναβάθμιση, να γίνουν πράσινα, όπως λέμε, 4 δημοτικά κτίρια του Αγίου Ευστρατείου, το δημοτικό κατάστημα, το δημοτικό καφενείο, η δημοτική αγορά και το σχολείο. Ναι. Ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο χειριζόμαστε σαν περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι και φιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση επικαιροποίησης τελική της μελέτης, έχει ξεκινήσει και αυτή κάποια χρόνια πριν. Είναι ένα έργο που ο τίτλος του είναι «Αποκάλυψη κοινόχρηστων χώρων του παλαιού χωριού». Γνωρίζετε εσείς προσωπικά, γιατί κατάγεστε και από εκεί, από τη Λίμνο, ότι είχε ένα μεγάλο σεισμό ο Άγιος Ευστράτειος που κατέστρεψε τον οικισμό. Το 1968. Και τώρα το project αυτό αφορά το πώς θα μπορέσουμε να γίνουν οι απαραίτητες με προσοχή εξκαφές στο παλαιό χωριό, να αναδειχθούν κοινόχρηστοι χώροι, να βγουν τα όρια των παλιών σπιτιών όπου βρίσκονται. Σε αυτό έχει υπογραφεί και μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού μεταξύ Περιφέρειας και του Δήμου Αγίου Ευστρατείου. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε και καλά νέα να μπορέσουμε να καταφέρουμε να το βγάλουμε κάποια στιγμή για δημοπρασία και να αρχίσει να εκτελείται. Είναι πολύ σημαντικό, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και από την τωρινή δήμαρχο αλλά και τον πρώην δήμαρχο για όλο αυτό. Πολλά χρόνια τώρα, το γνωρίζουμε μέσα από τα ρεπορτάζ μας. Να πω ότι οι πολύ φιλόξενοι αγιοστρατήτες, η δήμαρχος μας ξενάγησε και στο μοναδικό Μουσείο της Δημοκρατίας που συγκεντρώνει όλη την πρόσφατη πολιτική ιστορία του νησιού. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή και συγκίνηση, αλλά και για τον εντεταλμένο το Σύμβουλο Περιβάλλοντος, τον κύριο Καρασάβα, και τον Έπαρχο Λίμνου που μας συνόδευσε. Και επίσης είχατε και μία συνάντηση με τους αλληλείς. Ναι, έχει δημιουργηθεί. Εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης δεν είμαι αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα. Παρόλα αυτά, φυσικά δέχτηκα την ενημέρωση, θα ενημερώσω και τον κύριο Κουφέλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το φυτοπλακτό εκεί στην περιοχή. Ναι, είναι και στη Λίμνο. Το ίδιο θέμα. Νομίζω πρέπει κάποιο ερευνητικό κέντρο του ΕΘΙΑΓΕ να είχε έρθει τώρα αυτές τις μέρες εκεί για να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις. Πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δει και το αρμόδιο Υπουργείο.